Καραμίδης, πλειοεξούσιος και κάτοικος του Συνδέσμου Κωνσταντινοπολιτών του Δήμου Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Με αφορμή λοιπόν την εκδίκαση των δύο αιτήσεων ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 17 Τετάρτου, εκδόθηκε εχθές προσωρινή διαταγή από τον αρμόδιο εισηγητή, με την οποία δίνεται η εντολή για την αναστολή των εργασιών της κατασκευής του flyover μέχρι την κατάθεση φακέλου από το Δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι το Δημόσιο, όπως προβλέπεται και υποχρεούται, έπρεπε να είχε καταθέσει φάκελο από το Δεκέμβριο του 2023 μέχρι 30 μέρες πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. Εμείς είχαμε δηλώσει ως ετούντες και εκπροσωπώντας τους κατοίκους ότι δεν επιθυμούμε αναβολή της υπόθεσης, διότι θέλουμε να εκδικαστεί άμεσα και με τον ταχύτερο δυνατό δικαστικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, το αρμόδιο Υπουργείο, χθες μάθαμε ότι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να καταθέσει φάκελο, ενώ τη σύμβαση την έχει επεξεργαστεί και την έχει υπογράψει προϊστάμενος υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών. Κατέληξαν λοιπόν χθες ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν είχαν δηλαδή ακόμη μέχρι λίγες μέρες πριν το δικαστήριο καταλήξει ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο για να καταθέσει φάκελο. Η αναστολή λοιπόν των εργασιών και η όποια καθυστέρηση προόδου και όποια άλλη επιβάρηση δημιουργηθεί στον κόσμο, στους πολίτες, στους οδηγούς, δεν αφορά πράξεις που κάνουν οι ετούντες, οι κάτοικοι, αλλά είναι αποκλειστικά η πετιότητα του αρμόδιου Υπουργείου που δεν κατέθεσε το φάκελο. Αυτό για να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες ένα σημαντικό ερώτημα, τι γίνεται με τα έργα. Όσον αφορά τώρα την καθυστέρηση αυτή των έργων και την πρόοδο των εργασιών και το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και δημιουργείται και το ζούμε καθημερινά, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί σε αυτούς που έχουν συντάξει ένα πρόχειρα μελετημένο έργο, σε αυτούς που έχουν υπογράψει μία σύμβαση το Δεκέμβριο του 2022. Θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και επίσης να πούμε ότι την ερώτηση γιατί αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα έργο εκατομμυρίων χωρίς να έχουν διασφαλίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων εκτάκτων αναγκών, όπως είναι τα πυροσβεστικά, όπως είναι τα περιπολικά, όπως είναι τα ασθενοφόρα, όπως είναι τα γιόταχή των γιατρών που καλούνται να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν συμβάντα είτε στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, Παπανικολάου 424, είτε σε οποιοδήποτε άλλον πολίτη που δεν μπορούν να φτάσουν γρήγορα, και αποφάσισαν, επαναλαμβάνω, να ξεκινήσουν ένα έργο. Σε αυτούς λοιπόν πρέπει να τεθεί το ερώτημα, γιατί το ξεκίνησαν χωρίς να έχουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις της ομαλής κίνησης των οχημάτων και όχι στους κατοίκους που ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Επίσης, θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 18 λόγια ακύρωσης της συγκεκριμένης απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, έχουν τεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει απαντήσει το Δημόσιο επ' αυτών των λόγων και περιμένουμε και εμείς την απάντηση. Εάν άμεσα καταθέσει το Δημόσιο φάκελο στο Συμβούλιο Επικρατείας όπως υποχρεούται και όπως έπρεπε να είχε ήδη κάνει, τότε το Συμβούλιο Επικρατείας είναι αρμόδιο αφενός να κρίνει τι θα γίνει με τη συζήτηση των δύο υποθέσεων την επόμενη Τετάρτη, 17 του μηνός, αν δηλαδή θα τις συζητήσει ή αν θα τις αναβάλει. Εάν προλάβει ο εισηγητής να καταθέσει, να μελετήσει το φάκελο και του Δημοσίου και να καταθέσει την εισήγησή του μέχρι την Παρασκευή μεθαύριο όπως υποχρεούται, ή θα αναγκαστεί να τις αναβάλει. Εμείς επαναλαμβάνουμε, δεν πρόκειται να ζητήσουμε καμία αναβολή. Επί της προσωρινής διαταγής επίσης, σε αυτή την περίπτωση, αν αναβληθεί το δικαστήριο, με απόφαση αυτεπαγγέλτος του Συμβουλίου Επικρατείας, θα συζητηθεί εάν θα διατηρηθεί η προσωρινή διαταγή ή αν θα συνεχίσουν τα έργα. Και τι περιμένετε να ακούσετε για αυτά, Βελή? Εμείς περιμένουμε καταρχήν να δούμε το φάκελο του Δημοσίου. Γιατί πρέπει και εμείς να μελετήσουμε τι λέει το Δημόσιο για τις αιτήσεις ακύρωσης που εμείς έχουμε καταθέσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τι λέει το Δημόσιο. Από εκεί και πέρα, ό,τι πει το δικαστήριο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και δεσμευόμαστε ότι δεν θα ζητήσουμε αναβολή, τουλάχιστον εμείς. Η απόφαση έγινε χθες γνωστή, παρόλα αυτά σήμερα
Συνεχίζονται οι εργασίες επάνω στο δρόμο. Ναι, έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό. Να πω ότι στις προσωρινές διαταγές δεν περιλαμβάνεται αιτιολογικό, μόνο το διατακτικό, δηλαδή δέχεται ή απορρίπτει την προσωρινή διαταγή. Ο κάθε διάδικος είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει από την ώρα που λαβαίνει γνώση. Να το επαναλάβω, δεν είναι δικαστική απόφαση. Από την ώρα που λαβαίνει γνώση. Τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει κάποια δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού εχθές, που σημαίνει ότι έχουν λάβει γνώση. Τώρα, αν προβαίνουν σε κάποιες εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή κάποιων επικίνδυνων καταστάσεων, τότε καλώς το κάνουν. Αν όμως αδιαφορούν για την απόφαση του ΣΤΕ, που επαναλαμβάνω είναι υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουν από την ώρα που λαβαίνουν γνώση, γιατί είναι προσωρινή διαταγή και όχι δικαστική απόφαση, τότε κακώς πράττουν. Και αφήνομαι στην κρίση και του κόσμου και των αρμοδίων αρχών.